Γεια σας και πάλι, παιδιά. Λοιπόν, στα γρήγορα μια σύγκριση για να μην το ξεχάσω. Copa Sense 1, Copa Pure 1. Οι διαφορές πολύ απλές. Πρώτα απ' όλα, η εφαρμογή. Η πιο σοβαρή διαφορά, όλα τα άλλα να είχαμε να λέγαμε. Η εφαρμογή. Το καινούριο Copa Pure είναι πιο εφαρμόσιμο στο πόδι, είναι πιο σωστά πάνω στο πόδι, δεν αφήνει πολλά κενά, δεν αφήνει πολύ χώρο. Είναι πιο περισσότερο παπούτσι ευκινησίας και πιο ελαφρύ μάλιστα, όσο παράξενο και σας ακούγεται. Άλλη διαφορά, ότι άλλαξαν την αντικρατασμική. Εδώ έχει EVA, το Copa Sense, σκληρή. Εδώ έχει Light Strike, λιγότερο σκληρή. Όχι μαλακή, λιγότερο σκληρή, το τονίζω. Οι πάτοι είναι ίδιοι και αφαιρούνται. Η εφαρμογή σας είπα, μέγεθος ίδιο, απλώς αλλάζει τελείως η εφαρμογή. Διότι έχουν αλλάξει οι περιοχές δέρματος από πάνω, στην ουσία έχουν μειώσει τον περιττό χώρο μέσα. Τώρα αυτό σε κάποιους μπορεί να φανεί μαλακία, σε κάποιους μπορεί να φανεί καλό, αναλόγως τι επίπεδο άνησης θέλετε. Το κλείδωμα είναι σχεδόν όλο ίδιο. Φτέρνα εδώ είναι λίγο πιο χαμηλωμένη, αλλά δεν έχει χάσει το κλείδωμα. Ευτυχώς έχουν αλλάξει μέσα τα μαξιλαράκια, δεν είναι το ίδιο. Εδώ στο Sense βλέπετε είναι 1, 2, 3, 4, γύρω-γύρω, ξεχωριστά. Ενώ εδώ τώρα έχουν βάλει δύο που ξεκινάνε από εδώ και φτάνουν μέχρι και πάνω εδώ στο τέλος. Μόνο δύο, αλλά είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό. Οι γλώσσες είναι σχεδόν ολοίδιες, είναι υπερβολικά λεπτές. Την κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό εδώ, το Pure, έχει πιο ψηλή γλώσσα, είναι η πιο κλασική αίσθηση. Ενώ εδώ το Sense είναι ακριβώς εδώ. Ακριβώς. Δεν πάει πάνω στο πόδι μας η γλώσσα, δηλαδή κλειδώνει ακριβώς εκεί που δεν είναι. Εδώ είναι περισσότερο. Το νιώθουμε και τη νιώθουμε κιόλας. Ανεβαίνει. Τι άλλο. Το κάτω μέρος. Σαφέστατη διαφορά, έτσι, νομίζω φαίνεται. Το καινούριο είναι πιο αραιό, έχει πιο αραιή μορφολογία και παρατηρώ εγώ ότι το κέντρο, το κεντρικό κομμάτι, το πάνω και το κάτω, είναι πιο παχές οι τάπες του σε σχέση με το Sense. Επίσης, παρατηρώ ότι το φάρδος του εδώ, βλέπετε, εδώ που δείχνω, εδώ το κόψιμο είναι εδώ. Ενώ εδώ δεν έχει τέτοιο κόψιμο, είναι μέχρι έξω. Οπότε είναι πιο σταθερό επάτημα, πιο επίπεδο. Γενικώς η κινησιολογία τους. Φαίνεται ότι αυτό είναι ανώτερο, διότι φαίνεται ότι είναι η αναβάθμιση αυτού νου εδώ. Γενικώς ό,τι έλειπε από εδώ υπάρχει εδώ. Επειδή φοβάμαι ότι μπορεί να χαλάσει αυτό στην πορεία, ξανά, γιατί και το κόμπα κάποτε ήταν πολύ ωραίο και χάλασε. Μέχρι να ξανάρθουμε εδώ και ξανά εδώ. Καλό θα ήταν να μπορέσετε κάποια στιγμή να το πάρετε αυτό, γιατί είναι ένα σε εισαγωγικά περίεργο μοντέλο. Είναι σαν υβριδικό, είναι σαν ένα παπούτσι ταχύτητας σε κόμπα. Βασικά ό,τι έκανε ένα έξτατη έμπονια. Που τα έκανε παπούτσι ταχύτητα στην ουσία, έχει κάνει κοινά η Adidas τώρα εδώ. Τα lockdown γενικά είναι ίδια, η εφαρμογή είναι ίδια, η αίσθηση είναι σαφώς διαφορετική. Εδώ νιώθεις πιο άνετα, πιο πλαδαρά, να το πω έτσι. Εδώ νιώθεις πιο εφαρμοστά και πιο σωστά, ας πούμε, ένα παπούτσι. Δεν έχει περιττά κενά. Αυτό εδώ έχει περιττά κενά, αλλά είναι άνεση. Δεν είναι ακριβώς ότι σε χαλάει κάτι. Από άποψη επαφής δεν ξέρω ακόμα, θα παίξω σύντομα και θα σας πω γι' αυτό για το καινούριο. Πάντως για μένα πιο σημαντική διαφορά αυτό είναι ότι είναι πιο σωστή η εφαρμογή, πιο ποδοσφαιρική εφαρμογή. Έτσι, αν είσαι άνθρωπος ταχύτητας και θέλεις παπούτσια ευελιξίας, έχει γίνει το κόπα τώρα πάρα πολύ καλό. Και ταυτοχρόνως είναι γερό. Την ομορφιά δεν τη σχολιάζω, εντάξει, δεν, θέμα γούστου είναι, δεν θα πούμε τώρα διαφορές ομορφιές. Μ' αρέσει πάντως που το ένα μοιάζει στο άλλο, που συνεχίζει το μοτίβο, δεν έχει τρελές αλλαγές. Έχει όμως τις ουσιαστικές αλλαγές. Οπότε, σαφώς καλύτερο το καινούριο, το Copa Pure και δεν το φαίνεται τον μπράβο του. Αλλά και το Sense, επειδή το φοράω σήμερα και αυτό, από περιέργεια να τα συγκρίνω, δεν με χαλάει καθόλου. Δηλαδή, η ποιότητα φαίνεται ότι είναι τα κορυφαία μοντέλα και τα δύο. Όποιο και να πάρετε, χαμένοι δεν θα βγείτε, διότι τώρα το Sense, αν πέσει, αξίζει να το πάρετε. Αν όμως έχετε υπομονή ή έχετε τα λεφτά, πάρτε κατευθείαν το Pure και μην ζαλιστείτε καθόλου. Πάντως, αν θέλεις κάτι να έχεις για να χαλάει. Μπορείς να πάρεις το προηγούμενο και αν θέλεις κάτι για να κάνεις τα μεγάλα σου παιχνίδια, μπορείς να πάρεις αυτό, το επόμενο, το Pure. Αν θέλεις γενικώς να δεις τιμή, και τα δύο είναι αξιόλογα. Δεν θα πάθεις τίποτα το ιδιαίτερο. Αν δεν σε ενδιαφέρει τιμή, πάρε το καινούριο. Θα πας κατευθείαν στο εξελιγμένο. Έτσι, και θα σ' αρέσει σίγουρα. Εγώ πάντως το Copa Sense το έχω λιώσει. Δεν έχω παράπονα από αυτό. Ευχαριστημένος είμαι. Βλέπετε και κορδονάκια του έχω βάλει. Αυτό μάλλον θα κάνω και εδώ. Απλώς να θυμάστε,
αν έχετε, αν ψάχνετε άνεση, εδώ θα πάτε. Αν ψάχνετε εφαρμογή αθλητική, θα πάτε εδώ στο καινούριο. Αυτά.